Πρωθυπουργός. Συγγνώμη. Ο σχολιάζεται στα 160 ναι. Ήτανε απόψε. Ήτανε απόψε η πρώτη από τις τρεις ψηφοφορίες για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Έχουμε μπροστά μας άλλες δύο. Ευελπιστώ ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας. Οι συνθήκες είναι δύσκολες για τη χώρα και είμαι βέβαιος ότι οι βουλευτές αντιλαμβάνονται ότι η χώρα δεν πρέπει να μπει σε περιπέτειες. Θέλω επίσης να συγχαρώ εκείνους τους βουλευτές οι οποίοι ξεπέρασαν τους προβληματισμούς τους και από την πρώτη ψηφοφορία ψήφισαν τον κύριο Δήμα. Περιμένατε περισσότερα νέα από τα 160? Λοιπόν, αυτή είναι η δήλωση και του Πρωθυπουργού, ο οποίος εξέβρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια. Ευελπιστώ, είπε, ευελπιστώ. Για την περιπέτεια στην οποία μπορεί να μπει η χώρα σε περίπτωση που δεν εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας και πάμε σε πρόωρες εκλογές. Ακριβώς. Στο ίδιο κλίμα, λοιπόν, με το πρωινό μήνυμα που εξέβρεψε ο κύριος Σαμαράς με την ανακοίνωση δήλωσή του. Και νομίζω ότι έδειξε και αυτό που λέμε, ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι υπάρχει πολύ δρόμος ακόμη μέχρι τη δεύτερη και κυρίως μέχρι την τρίτη ψηφοφορία.